αυτήν μου την έχει πουλήσει ο Δούρβας, ο Ρέστης. Έλα, αλήθεια. Κάπου 50.000 ευρώ, ναι, αφού μόνο αυτός την είχε. Είναι το Sega Mega Drive 2. Ναι, ναι. Hey, ο Balrog, εδώ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Gamer.gr. Σήμερα βρισκόμαστε στο σπίτι του Δημήτρη Μόφορη με το nickname IG Fallen Angel. Μπράβο, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Χριστιανά, καλώς σας βρήκα. Ωραία. Δημήτρη, σου θυμίζουμε ότι και οι δύο διαγωνιζόμενοι κερδίζεται από ένα συλλεκτικό δώρο από το Otaku Store.gr και ο νικητής αυτής της εβδομάδας θα κερδίσει ένα βίντεο game της επιλογής του από το GamerGeeks.gr. Ωραία. Πάμε να δούμε τη συλλογή σου. Ευχαρίστω. Τα παιχνίδια του PSP. Ναι, PSP. Ναι. Το Grand Theft Auto, το Liberty City Stories. Ναι. Μετά έχουμε το Formula 1 το 2009. Μετά το Pierce Force, Force. Ναι, ήταν μαζί με το PSP. Και μαζί με και το Taken Dark Resurrection. Μετά έχουμε το Ace Combat το 10, από τα καλύτερα παιχνίδια simulation με αεροπλάνα. Football Manager 2008, The Devil Resurrection και το Fired Up. Και εδώ έχουμε κι άλλα. Και άλλα για το PSP, το Need for Speed, το Most Wanted, yeah. Το Champions League 2006-2007 και ένα Yu-Gi-Oh! Το 5DC, το Dark Force το 4. Και το Assassin's Creed Bloodlines που θα το πω μαζί με το Collection μετά ουσιαστικά στο PS3. Ωραία. Έχω κάποια παιχνίδια για το PlayStation 1. Εδώ είναι κανονικά η συσκευασία του World Cup του 98 του FIFA, αλλά έχω μέσα το Crash Bandicoot το 3. Και εδώ το Spider-Man 2, το Enter Electro. Έχουμε το πρώτο 4, ναι, μετά και το πρώτο 6, από τα καλύτερα προομολογουμένως. Το WRC το 3, το οποίο το είχα πάρει μαζί με το PlayStation 2, οπότε είναι το πρώτο μου παιχνίδι για το 2. Έχει συναισθηματική αξία. Ναι. Το Cars ήμουνα μικρούλης όταν το είχα. Ήσουνα μικρός, δικαιολογήσε. FIFA 7, το καλύτερο 7, το καλύτερο FIFA γενικότερα. Ίσως, της χρονιάς. FIFA 6. Ναι. Και Need for Speed Underground 2, το καλύτερο Need for Speed. Ναι, σαφέστατα. Μετά έχουμε το Need for Speed το Carbon για το PS2 και αυτό ήταν πολύ καλό. Ναι, ναι, ομολογουμένως είχε πολλά καινούρια, το Pro Evolution το 5 και το FIFA 2005. Και να τελειώσουμε με τα δύο τελευταία games για το PlayStation 2, Dynasty Warriors 5 και το Mobile στη Γερμανία. Επιλογή του PS3, το Call of Duty World at War, είχα και το Modern Warfare ακόμα μου το επιστρέφουνε. Το Black Ops, λάτρης των Zombies, Diablo 3, ναι, ακόμα σκέφτομαι γιατί έδωσα τα 60 ευρώ να το πάρω. Μότος το πρώτο παιχνίδι για το PS3. Αυτό ήταν τζάμπα μαζί με την κόρη. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, Battlefield 3, το Limited Edition με το pre-order που ήταν. Ναι. Apache Aerosol, πολύ καλό και αυτό με ελικόπτερα γενικότερα. Δώρο. NBA 2K11. God of War, η collection. Είναι του PSP τα παιχνίδια remastered για PlayStation 3. Το God of War το 3. Μετά το God of War το Ascension μαζί με τα bonus που ήταν κάτι σπαθιά επιπλέον. Μετά το Assassin's Creed το collection μαζί με το PSP και το PSV. Το Assassin's Creed το 1. Το 2. Το Brotherhood. Το Revelations. Και το 3. Το 3 είναι πάλι το pre-order pack και το Revelations. Αυτό εδώ είναι το Revelations. Για το PSV. Το 4 δεν το πήρα. Το κρατάω για το PlayStation 4, είναι μαζί αυτά. Το FIFA το 9, το FIFA το 11, το 12, 13, 14. Ναι, και το 10 το έχω δώσει σε φίλο. The Lord of the Rings το Conquest, πολύ καλό παιχνίδι και για co-op και για single player. Grand Turismo 5. Τα δύο τα Pro Evolution τα 2011, γιατί το ένα μου κόλλησε στο PlayStation το οποίο άλλαξα. Red Dead Redemption Game of the Year Edition. Είναι μαζί με το. Μαζί με το Zombies. Undead Nightmare. Και το FIFA το 8. Μετά έχουμε το Dead Island, Damnation, το Batman το Arkham Asylum. Σε πλάθινο. Και το Arkham City. Και το Dynasty Warriors το 7. Μετά πάμε στα Guitar Hero. Όπου έχουμε το 3, το Legends of Rock, μαζί με Slash και διάφορα πολύ καλά κομμάτια. Guitar Hero το Metallica και το Band Hero που έχει ποικιλία κομμάτιων μέσα. Και το promo του Dead Space το 3. Έχουμε και μετά τα παιχνίδια για το PSV, το Assassin's Creed το 3, το Liberation, το Epic Mickey το 2, The Power of Two, το PlayStation All Stars Battle Royale και το Little Big Planet το Edition για το PSV. Και τις κονσόλες, το PlayStation 1 χωρίς χειριστήρια δυστυχώς. Πρέπει να σε φτάνει. Ακριβώς. Και το διαμαντάκι.
Το PlayStation το 2 το, από τα πρώτα edition, το FAT, που έχει και τη, για το USB και για αυτά. Και, και το χειριστήριο, δόξα τω Θεώ, αυτό το είχαμε. Και μετά είναι το Wii Fit Board, το οποίο ακόμα ψάχνω να βρω το Wii. Δεν έχεις βρει το Wii? Ναι, είχα το Wii μια περίοδο και μετά τώρα πλέον δεν το έχω. Και οι φορητές κονσόλες, το PSV το οποίο απέκτησα προσφάτως. Ναι, γεια σου τότε. Ευχαριστώ. Μετά έχουμε το... Το PSP. Το PSP, μέσα στη θηκούλα του. Μαζί με τις κασέτες. Και το Game Boy με Fire Red μέσα. Ακόμα κρατάει, δόξα τω Θεώ, έχει επιζήσει. Α, έχεις τα καβελάκια Τίμω! Ναι, από το League of Legends, παραγγελία από το ίντερνετ. Μετά έχουμε το Battle Chess από το WoW, δεν νομίζω να λείπει από κάποιο σπίτι ενό σωστού gamer. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν αυτό. Όλοι πλέον. Μέσα. Μετά έχουμε τον Dossian με το trading card game του WoW, γιατί ήταν σε στυλ Yu-Gi-Oh! Άμα το ανοίξουμε, και έχει συλλογή από κάρτες. Wow. Ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ήταν κάτι πρωτότυπο στην Ελλάδα, δηλαδή δεν έχω δει και πολλούς που να έχουν το trading card game του WoW. Ούτε εγώ το έχω δει. Ναι. Και από κάτω ακόμα πιο ενδιαφέρον. Η Monopoly Collector's Edition από το World of Warcraft. Να το δούμε γιατί δεν το έχω δει σε κανένα γενικά. Ναι. Απλά το ταμπλό ήταν λίγο κατεστραμμένο, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά από τις παραγγελίες μέσω ίντερνετ. Και εδώ είναι το ταμπλό της Monopoly, το Collector's Edition. Κάτι πρωτότυπο ομολογουμένως. Και εδώ τα περιεχόμενα. Εδώ πέρα είναι τα χρήματα. Τα χρήματα, οι κάρτες ιδιοκτησίας. Σχεδόν χρησιμοποιείται είναι πάντως. Το έχεις σε πολύ καλή κατάσταση. Το ξέρω, είναι κάτι που πρέπει να διατηρηθεί για το μέλλον. Και μετά έχουμε το Collector's Editions για το Mists of Pandaria του World of Warcraft. Από όσο ξέρω ήταν το πρώτο που αγοράστηκε στον Πειραιά. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, πώς και το αγόρασες? Το είχα προπαραγγείλει και όταν έγινε το launch event ουσιαστικά στο πήρα, πήρα και ήμουν ο πρώτος που πλήρωσε ουσιαστικά και το αγόρασε. Το Artbook. Το Artbook. Έχει μετά το... να δούμε εδώ... κάποια designs από το παιχνίδι. Από κάτω, μόλις καταφέρω να το βγάλω, είναι το Game DVD και το soundtrack. Που περιέχει μέσα όλα τα κομμάτια του expansion. Και από κάτω είναι η απόδειξη. Η απόδειξη πληρωμής, δεν τη χάνουμε αυτή. Και το behind the scenes, το DVD που έχει πλάνα από τη δημιουργία του παιχνιδιού. Εδώ συνεχίζουμε με τα trading card games. Έχουμε το raid deck για το WoW πάλι. Αχ, τι ωραία κάρτα. Που χρησιμοποιούνται. Shelter the Flock. Ωραία. Κάποια decks του Magic the Gathering και δίπλα Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Τα δύο decks, εδώ τα collectibles από το WoW, και εδώ το deck που έχει ο κάθε χαρακτήρας ουσιαστικά για να ξεκινήσει κάποιος να παίζει. Εσύ έχεις του Death Knight. Ναι. Τα PC Games, όπου έχουμε το Age of Empires το Complete Edition, Complete Collection. Μετά το Age of Empires το 3 The Ancient Dynasties το είχα πάρει πριν το Complete Edition. Grand Ages of Rome Gold Edition. Αυτό είναι ένα DVD. Όχι. Το Far Cry. Το πρώτο. Ναι. Microsoft Flight Simulator. Football Manager 2011. Το Diablo το 2 μαζί με το expansion του. Secret of the Lost Cavern. Rome Total War το Gold Edition με το expansion το Barbarian Invasion. Rome Alexander. Rome Total War πάλι το Gold Edition, το οποίο το είχα χάσει. Οπότε προηγήθηκε του χρυσού κανονικού. Lord of the Realms το 3. Το LA Noir, ένα παιχνίδι που ακόμα τερματίζω. Το κοτσοπουλιάκι από την Disney. Δεν περίμενα να το πω. Ναι, ούτε εγώ. The Sims. Age of Mythology και μαζί με το expansion το The Titans. Age of Empires, όπου έχει και το 1 μαζί με το expansion του και το Age of Empires το 2. Και Rise of Nations μαζί με το expansion του. Κάτι τα πες Star Wars. Τα πες. Ήταν ολοκληρωμένη συλλογή. Ναι. Και την έχω κρατήσει ακόμα. Γι' αυτό το λόγο. Και παίζεις έτσι όπως παίζαμε παλιά. Ναι, από όσο θυμάμαι έτσι παίζουμε. Το ότι τη χτυπάμε και προσπαθούμε να τη γυρίσουμε. Έχω τρελά πράγματα, ναι. Pokémon Gotta Catch the Sound με τα official soundtrack και της ταινίας και των παιχνιδιών.
Και το Pokémon πρώτη κασέτα, το ατελείωτο κυνήγι. Το παλιό, το original! Με τη μύστη που ήταν σωστή και με τον Pokémon. Με τον Pikachu που τον έκαψε το Ash. Και τον Brock. Ναι. Και από περιφερειακά βλέπω ότι προετοιμάς τη Rocket. Τη Rocket, ναι, κάνω και live stream. Έχω είχα και μια περίοδο Razer. Τι κάνεις συνήθως live stream? Κάνω το League of Legends. Α, είσαι League of Legends player. Τι παίζεις? Είμαι support. Στην ομάδα είμαι Bronze Gen ουσιαστικά. Μπράβο. Και πώς ονομάζει το κανάλι σου? LOLSTEAMERSGR, twitch.tv / LOLSTEAMERSGR. Και αυτά. Ωραία, μπορείς να διαφημιστείς, ξέρεις, στο Game World. Έχουμε ένα ειδικό section στο forum μας, όπου μπορεί ο καθένας να βάλει το κανάλι του και να διαφημιστεί. Πολύ ωραία φίσα σου. Με το Joker. Μπράβο, είναι από το Dark Knight Rises. Heath Ledger, εκπληκτική ερμηνεία στη συγκεκριμένη ταινία. Κρίμα που πέθανε ο άνθρωπος. Και είναι το συγκεκριμένο σημείο που λέει «How about the magic trick» που λέει πώς θα... Που είναι στη συμμορία πώς να εξαφανίσω αυτό το μολύβι. Πώς να εξαφανίσω το μολύβι και παίρνει τον άνθρωπο και το εξαφάνισε ακόμα να το βρουν. Είχε πολύ φάση. Τώρα παίζουμε Diablo 3 με τον Δημήτρη. Εγώ έχω πάρει τον Demon Hunter και ο Δημήτρης έχει πάρει ένα μπομ, έτσι. Τι παίζεις στο WoW? Στο WoW έχω tank. Α, είσαι tank. Τι tank? Human Paladin. Α, είσαι Paladin. Ναι. Έλα, το original tank είναι ο Warrior. Ναι. Αλλά βασικά ξέρεις γιατί δεν έπαιξα από τον Warrior. Δεν μπορούσα να συμπαθήσω τα stances. Ναι. Δηλαδή, καμία. Να αλλάζει συνέχεια. Αν και το φτιάξανε λίγο στο expansion τώρα. Και πάλι. Γιατί δεν το κάναν πιο απλό. Είχα φτιάξει μια κουκλάρα Night Elf Warrior. Και είχα πάει, είχα πει να παίξω, παιδιά μου, έκανα τα quests στην αρχή, γιατί ξέρεις το WoW μέχρι το level 15 είναι που κάνεις quests και μετά μπαίνεις σε dungeon, γιατί δεν μου άρεσαν ιδιαίτερα τα battlegrounds, τα BG, όπως τα λέω. Και τέλος πάντων μπαίνω στο dungeon και πρέπει να αλλάξω έτσι στάσεις. Οπότε λέω, ρε, πάω να φτιάξω ένα Draenei Paladin και φτιάξα ένα Draenei Paladin και τα πήγα πολύ καλά. Και βλέπω πήρες για το PS3, το μετάνιωσες από ό,τι μου είχες πει. Ναι, εντάξει, γιατί απλά δεν συνδεότανε με το Battle.net account. Αυτό οπότε όλη η προσπάθεια στον υπολογιστή πήγε τζάμπα. Αλλά όταν είχε κάνει launch στον Diablo το 3 και το τερματίσαν οι Κορεάτες, οι Κινέζοι, τι ήταν αυτό σε 5 ώρες, δηλαδή λέω εντάξει ρε παιδιά, μην κάνετε 12 χρόνια προσπάθεια τζάμπα. Λεόνα, Τάρικ, Άλιστα. Α, μπράβο, τάγκη support. Καθαρά δηλαδή και Τζάνα. Με Τζάνα ξεκίνησα το supporting. Καλά, η Τζάνα δεν είναι τόσο τάγκη. Αλλά ναι, εντάξει, θέλω να σου πω ότι μετά αφού τα έμαθα κι εγώ. Αλλά δεν θα σου κάνουμε τώρα μία κούπα Tetris. Ωραία. Είναι προσφορά από το otakustore.gr που σου είπα και πριν. Ευχαριστώ πολύ και που ήρθατε και να πω και ένα ευχαριστώ για τους γονείς μου, γιατί αν δεν ήταν αυτοί και οι προσπάθειές τους ουσιαστικά δεν θα είχα όλη αυτή τη συλλογή να σας δείξω σήμερα. Σωστό και αυτό. Ευχαριστώ το Dark Store, ευχαριστώ το Game World που έδειξα τη συλλογή μου και ας κερδίσει ο καλύτερος. Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε. Θυμίζω πάλι ότι αυτή την εβδομάδα όποιος κερδίσει θα μπορεί να διαλέξει ένα βίντεο game της επιλογής του από το GamerGeeks.gr. Πολύ ωραία. Οπότε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις βγήκαμε από το σπίτι του Δημήτρη, ο οποίος μας έδειξε τη συλλογή του. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και share στο Facebook και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Θυμίζουμε ότι και οι δύο διαγωνιζόμενοι παίρνουν από ένα δωράκι από το otakustore.gr και ο νικητής αυτής της εβδομάδας κερδίζει ένα βίντεο game της επιλογής του από το gamergeeks.gr. Για να δούμε τι θα ψηφίσετε αυτή την εβδομάδα. Ο Άγης είναι όνομα και πράγμα, γιατί με τόσες φιγούρες που έχει ειδικά από Lord of the Rings πρέπει να τις βγάζει έξω για άγημα. Καλά ο Δημήτρης. Άπλωσε τα games στο σαλόνι, στο δωμάτιό του, τόσα games που είχε και εκεί που τα έφτιαχνε, η Χριστιανά του κλέψε ένα τίμο χατ, έβγαλε φωτογραφία μαζί του και έκανε πανικό στο Facebook. Φήμες λένε ότι μάλλον ο χαρακτήρας τίμο θα πουληθεί πολύ αυτή την εβδομάδα. Τέλος πάντων μπείτε στο facebook.com/gamewordgr και ψηφίστε ποιος από τους δύο θέλετε να βγει νικητής. Άγης ή Δημήτρης.